Θέλω να πω τώρα, παιδί. Και τώρα θα το πει και πάνω. Επιφυλάσσουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Χριστίνα. Πάλι δύσκολα. Ξεκίνα λίγο με το φως. Πάμε στο φως. Σε λίγο θα δείξουμε, συγγνώμη, σε λίγο θα δείξουμε τα πλάνα του ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Για να δούμε καταρχήν αν είναι ίσια εφημερίδα, το έχω πάντα ένα άγχος. Φως, νίκη οπωσδήποτε χωρίς να φάει γκολ. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο απόψε για το θρύλο. Όλα δείχνουν κομμωτζή. Ολυμπιακός και Πανιόνιος τηρούν σιγή ηχθείο σχετικά με την περίπτωση του Γκανέζου Μέσου. Ο Επστάιν δεν τα βρήκε με Πανιόνιο. Φουλ επίθεση Ολυμπιακός. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Αυτά. Αν μου επιτρέπετε, ο Επστάιν δεν τα βρήκε με Πανιόνιο δεν είναι άσχετο θέμα. Είναι με τον κομμωτζή, με τον παίχτη που βλέπετε στη φωτογραφία. Ο Ολυμπιακός να δώσει, ας πούμε, με ελευθέρα στον παίχτη τον Επστάιν. Και να πάρει τον κουμορτζή, να γίνει μια τέτοια συμφωνία. Δεν τα βρήκε ο Επστάιν στο οικονομικό και μπορεί να κολλήσει λίγο το κουμορτζή. Αυτό είναι το story. Καλώς, πάμε να προχωρήσουμε. Καλημερίζω και το φίλο εδώ από την Τούμπα, τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη, να σε προσέχω, μου λέει. Έχεις γίνει επικίνδυνη. Κάτι ξέρει ο Αλέξης. Αλέξη, δώσε καμιά λεπτομέρεια.